Παρακολουθήσαμε πριν από λίγο την αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα, όπου είχα μια κορύφωση της ψευδοεπίγραφης αντιπαράθεσης, η οποία θέλει να δείξει πως οι δύο αυτοί πόλοι τάχα τσακώνονται, ενώ επί της ουσίας αλληλοσυμπληρώνονται. Ο ένας κόβει και ο άλλος ράβει. Είδαμε για παράδειγμα την αντιπαράθεση για την ΕΡΤ και τα φαινόμενα που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα και την πολυφωνία της. Η ουσία, η πρόταση του κύριου Τσίπρα. Πώς θα ξεφύγουμε από αυτά τα περιστατικά, τα δύο κόμματα να συμφωνήσουμε στο διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ. Μπράβο, μέχρι εκεί φτάνει η δημοκρατική ευαισθησία για τα δύο κόμματα. Δηλαδή η πολυφωνία που πρέπει να έχει η ΕΡΤ περιορίζεται στο πλαίσιο του διπολισμού. Πολλοί δημοκράτες είσαστε. Μπράβο. Αλλά και η Νέα Δημοκρατία βεβαίως. Δεν σας κάνει πίσω. Δεν σας αφήνει παραπονεμένους. Παρέχει δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ ιδιότητες οι οποίες δεν έχει. Δηλαδή τι σας λέει η κυβέρνηση, ότι είσαστε υποκινητές των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Μα αν είναι δυνατόν. Αλήθεια. Μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο ένα κόμμα το οποίο έχει το 1-2% το πολύ πολύ τα 100 στους φοιτητές να παίξει το ρόλο του υποκινητή. Απλά τη βολεύει την κυβέρνηση να σας αναδεικνύει ως υποκινητές, γιατί ακριβώς είστε και ο βολικός αντίπαλος. Βεβαίως, ακούσαμε τα μεγάλα και ανούσια λόγια, τα συμπίκρουσε ο κύριος Ταραντήλης για τα πανεπιστήμια που θέλει η κυβέρνηση. Είναι όμως εκτός πραγματικότητας. Εκτός πραγματικότητας που βιώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά, όπου η εκπαίδευση είναι ένα πολύ ακριβό σπόρο. Φροντιστήρια, δαπάνες, έξοδα φίτησης, άμα είσαι σε άλλη πόλη από την πόλη διαμονής, και η οποία μετατρέπεται σε απαγορευτικό για χιλιάδες νέους και νέες, παιδιά των λαϊκών στρωμάτων, παιδιά που για σας είναι ενός κατώτερου Θεού. Κλείνεται σε όλες τις φτώσεις την κοινή λογική. Αλήθεια, για ποια κοινή λογική μας μιλάτε? Για ποια κοινή λογική που απαντάει σε ποιες ανάγκες? Δεν είναι κοινή λογική, για παράδειγμα, η ανάγκη κάλυψης των τεράστιων ελλείψεων που έχουν τα πανεπιστήμια? Ελλείψε προσωπικό, ελλείψε εργαστηριακό εξοπλισμό, ελλείψε τη φοιτητική μέρημνα που η απουσία της μετατρέπει σε απαγορευμένο αγαθό για χιλιάδες νέους και νέες. Αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα των διαχρονικών ευθυνών όλων των κυβερνήσεων. Η δική σας κοινή λογική της κυβέρνησης και όχι μόνο υποτάσσεται στις ανάγκες αναπαραγωγής του βάρβαρου καπιταλιστικού συστήματος, οι οποίες ικανοποιούνται με την εμπορευματοποίηση της παιδείας και το τσάκισμα της ριζοσπαστικοποίησης. Αυτό εξηγεί και τις στάσεις σας απέναντι στα πανεπιστήμια την περίοδο της πανδημίας. Κρατάτε κλειστά τα πανεπιστήμια για τη ζωντανή εκπαιδευτική δραστηριότητα, κλειστά για τους φοιτητές, ενώ αντίθετα την ίδια στιγμή παραμένουν ανοιχτά για την επιχειρηματική δραστηριότητα που αναπτύσσεται εντός των πανεπιστημίων. Είναι λοιπόν συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να κρατάει κλειστά τα πανεπιστήμια. Μιλάτε για μια νέα εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία όμως έρχεται σε συνέχεια άλλων αντίστοιχων εμβληματικών μεταρρυθμίσεων, της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Γαβρόγλου. Και αυτή η συνέχεια αποδεικνύεται από την κοινή αφετηρία που έχετε όλοι σας. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, κίνημα αλλαγής. Ποια είναι αυτή η κοινή αφετηρία? Στην επιχειρηματική δραστηριότητα στα ΑΕΗ, ανώνυμες επιχειρήσεις. Στην αξιολόγηση με κριτήρια της ανάγκης της αγοράς και όχι της κοινωνικής εξέλιξης. Αλήθεια, θαυμάζετε όλοι κάποια πολύ μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, των ΗΠΑ. Αλλά δεν βάζετε εκεί το κριτήριο ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες χρωστάνε 1,6 δολάρια για φοιτητικά δάνεια που μετατρέπουν τους πτυχιούχους σε διαχρονικούς όμηρους των τραπεζών για να ξεπληρώσουν αυτά τα δάνεια. Συμφωνείτε τρίτο στη διασύνδεση της έρευνας με τις επιχειρήσεις αλλά και με τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ που κάνουν προγράμματα μέσα στα πανεπιστήμια. Και αλήθεια, είναι ποτέ δυνατόν το αποτέλεσμα μιας έρευνας που χρηματοδοτείται από ένα επιχειρηματία να αμφισβητεί τα συμφέροντα του εργοδότη? Αντίθετα, θα προσπαθήσει να προσαρμόσει και να υποτάξει τα αποτελέσματα της έρευνας του στα συμφέροντα της επιχείρησης που το χρηματοδοτεί, εργαλειοποιώντας έτσι την επιστήμη. Τέταρτον, στην υποβάθμιση και κατηγοριοποίηση των πτυχίων,
στην απαξίωση των σπουδών. Συμφωνείτε πέμπτον στην ισοτίμηση των πτυχίων με τα διπλώματα των κολεγίων. Όλοι σας. Έκτον, συμφωνείτε στην αποσύνδεση πτυχίου από επαγγελματική δραστηριότητα. Όλοι σας. Και αυτό που οδηγεί, λέει, θα οδηγεί στην κοινωνική ανέλυξη, λέει, του νέου ανθρώπου. Αλήθεια, προσπαθείτε να συγκαλύψετε την τεράστια ταξική διαφοροποίηση που υπάρχει μέσα στους επιστήμονες. Βεβαίως, από τη μια μεριά υπάρχουν τα στελέχη των επιχειρήσεων, τα διάφορα golden boys. Απ' την άλλη υπάρχουν όμως οι αυταπασχολούμενοι που πουλάνε την επιστημονική τους εργασία για ένα κομμάτι ψωμί. Υπάρχουν οι μισθωτοί επιστήμονες που μέσα από καθεστώς εντατικοποίησης με τον μπλοκάκι ή η πλειοψηφία τους που είναι χαμηλόμισθοι. Και υπάρχουν βεβαίως και οι ετεροαπασχολούμενοι πτυχιούχοι. Όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά γιατί δεν μπορούν να βρουν δουλειά στο αντικείμενο που σπουδάσανε. Εκεί τους έχετε οδηγήσει με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας. Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα, αποτελούν το συστατικό στοιχείο της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ενιαίο ακαδημαϊκό χώρο. Αλλά δεν συμφωνείτε μόνο σε αυτά. Συμφωνείτε και στα ζητήματα της καταστολής. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απογειώνει την καταστολή μέσα στα πανεπιστήμια. Ειδικό αστυνομικό σώμα 1.030 ανθρώπων. Κάμερες στα πανεπιστήμια, πειθαρχικό συμβούλιο που μπορεί να αποφασίσει μέχρι και τη διαγραφή. Απέναντι, λέει, σε παράνομες πράξεις. Αλήθεια, ποιες είναι αυτές? Εμείς το λέμε καθαρά. Δεν είναι οι παράνομες πράξεις που θέλετε να αντιμετωπίσετε. Αυτό το οποίο σας απασχολεί είναι να αντιμετωπίσετε το φοιτητικό κίνημα. Να μπείτε απέναντι στην οργανωμένη δράση των φοιτητών και των εργαζόμενων. Απέναντι στην ριζοσπαστικοποίηση. Αυτό επιβεβαιώνεται από την κοινή σας αντίληψη για το άσυλο. Μιλάτε για άσυλο ακαδημαϊκό και όχι για πανεπιστημιακό άσυλο. Στο ακαδημαϊκό άσυλο δεν συμπεριλαμβάνεται η δράση των φοιτητικών συλλόγων, των εργαζόμενων στα πανεπιστήμια. Έτσι, από κοινού όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Κοινά Μέρα 25 και δεν μιλάμε για την νική λύση, γι' αυτό το άσυλο υπερασπίζεστε που τσακίζει το εργατικό και φοιτητικό κίνημα. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διαμόρφωσε το θεσμικό πλαίσιο της καταστολής και στα ΑΕΗ. Μέσα από τη σύσταση της ομάδας υψηλού επίπεδου ειδικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη ριζοσπαστικοποίηση, μέσα από τη Smart Policies, την έξυπνη αστυνόμευση, όπου παρήγγειλε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 1.000 συσκευές σκαναρίσματος αναγνώρισης προσώπων, και έτσι έρχεται να κουμπώσει η λειτουργία της κάμερας μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά και τις αλλαγές που πρότεινε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στον ποινικό κώδικα. Ενώ όλες οι άλλες ποινές μειώθηκαν, πού αυξήθηκαν οι ποινές που σχετίζονται με τη δράση του κινήματος, όπως για την παρεμπόδιση κοινωνιών ή την παρακόλληση δημόσιων υπηρεσιών και κοινωνικών εγκαταστάσεων, την οποία μάλιστα διευρύνατε το αξιόπινο με την ένταξη αυτό της διατάραξης της λειτουργίας συλλογικών οργάνων. Και τέτοια συλλογικά όργανα είναι η Πριτανία, άρα διαμαρτυρία. Την περίοδο της κοινότητας συνεδρίας του Πριτανικού Συμβολίου αποτελεί ποινικό αδίκημα για το ΣΥΡΙΖΑ και για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η διαμαρτυρία στη συνέλευση ενός τμήματος, και αυτό ποινικό αδίκημα είναι. Έτσι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ διαμόρφωσε το θεσμικό πλαίσιο καταστολής και η Νέα Δημοκρατία τον εκτελεστικό της βραχίωνα, για να μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο για την καταστολή. Και η αντιπαράθεση που έχετε όλοι οι υπόλοιποι, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Μέρα 25, δεν είναι για το αν θα ιδρυθεί ειδικό σώμα, δεν είναι για την αποστολή αυτού του ειδικού σώματος, αλλά για το ποιος θα δίνει την εντολή, αν θα τη δίνει η αστυνομία ή ο Πρίτανης. Σοβαρά, τόσο σπουδαίες διαφορές έχετε δηλαδή? Μέσα από αυτό το ψευτοδίλημα το οποίο καλλιεργείτε, θέλετε τι να κάνετε? Θέλετε ακριβώς να αποδεχθεί ο λαός, η νεολαία, το εργατικό λαϊκό κίνημα και το φοιτητικό, τη λογική της καταστολής. Κύριε συνάδελφε, πρέπει να κλείσουμε. Και ολοκληρώνω μια κουβέντα, κυρία Πρόεδρε. Έλα, και βεβαίως είναι πάρα πολύ Πρίτανης, όπως ο Πρίτανης της Πάτρας, που περιμένει να ψηφιστεί ο νόμος για να προχωρήσει και απείλησε φοιτητές που διαμαρτύρονταν στο γραφείο του ότι εγώ θα εφαρμόσω το πειθαρχικό συμβούλιο σε εσάς που κινητοποιείστε, για να διεκδικήσουν την αμπίουν δίδακτρα στα μεταπτυχιακά. Αν νομίζει λοιπόν η κυβέρνηση ότι με αυτό το νόμο μπορεί να τσακίσει και να βάλει στο γύψο το φοιτητικό κίνημα και τους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια, είναι βαθιά ανιστόρητη. Το νομοσχέδιο θα πεταχτεί στο καλάθι των αχρήστων και θα τον πετάξει η ορμητική παρέμβαση και δράση της νέας γενιάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.